Ο Δημήτρης Πινακάς, όπως το είπες, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΛ, που σήμερα προσπάθησε, δεν βρήκε βέβαια διαδρόμους στην εστία της Λαμίας. Δεν ξέρω, θεωρείς δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα, Δημήτρη? Κοιτάξτε, πιστεύω δεν είναι δίκαιο το σημερινό αποτέλεσμα. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να κερδίσουν το σημερινό μάτς, που ήταν πολύ σημαντικό και για τους δύο. Χάσαμε και εμείς μερικές ευκαιρίες, έγινε και η Λαμία τις ευκαιρίες. Κατάφερα να βάλει δύο γκολ και πήρε το αποτέλεσμα. Ο λαός λέει φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Και οι δύο ομάδες ήταν πολύ επιφυλακτικές σήμερα. Σίγουρα ήταν ένα μάτς που κρίνει πολλά. Και οι δύο ομάδες ήταν διαβασμένες. Εντάξει. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια. Πώς βλέπεις τη συνέχεια? Είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογικής, της βαθμολογίας η ομάδα σου. Υπάρχουν βέβαια ακόμα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Η εκτίμησή σου? Κοιτάξτε, σίγουρα η συνέχεια είναι δύσκολη μετά το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια ακόμα και πιστεύω πως μπορούμε να μαζέψουμε τους βαθμούς που χρειάζεται.